Και εμείς πάμε να φτιάξουμε, όπως σας είχα υποσχεθεί την περασμένη Παρασκευή, το σπιτικό μας μιλόξιδο. Το οποίο μιλόξιδο πραγματικά, όταν θα σας πω τη συνταγή, γιατί είπαμε να έχετε χαρτί και μολύβι για να το γράψετε, θα δείτε ότι είναι θαυματουργό για πάρα πολλά πράγματα. Μα για το πρόσωπο, για απίσχναση, να δυνατήσουμε, να φτιάξουμε το πρόσωπο, για όλα. Ξεκινάμε λοιπόν, τι κάνουμε. Παίρνουμε 10 ολόκληρα μήλα, κατά προτίμηση τα κόκκινα, έτσι τα ωραία, τα σκληρά, τα οποία τα πλένουμε πολύ καλά, όπως είπαμε τα βάζουμε και για λίγο σε νερό με ξύδι και τα σκουπίζουμε πάρα πολύ καλά επίσης και τα κόβουμε σε μικρά κομμάτια, αλλά δεν πετάμε τίποτα, ούτε τη φλούδα, ούτε το κοτσάνι, ούτε τα κουκούτσια μέσα. Κόψτε τα μικρά κομματάκια όπως κοπούνε. Τα βάζουμε λοιπόν σε ένα γυάλινο βάζο που θα πρέπει, ας πούμε, αυτό θα δείτε να γεμίσει έτσι μέχρι τη μέση. Γιατί πρέπει να έχουμε χώρο αρκετό, γιατί θα βάλουμε και νερό. Θα ρίξουμε λοιπόν τόσο νερό, κατά προτίμηση μεταλλικό εμφιαλωμένο νερό, που να σκεπάζει τα μήλα μας πολύ καλά, αλλά να αφήνουμε όμως και χώρο, δηλαδή αν έχει καταλάβει στο βάζο αυτά όλα που βάλαμε, τα 3/4, 1/4 να μείνει κενός ο χώρος στο μπουκάλι, για να μπορεί να γίνει σωστά η ζύμωση. Άρα λοιπόν, για να τα ζυγίσετε καλύτερα, να τα υπολογίσετε, η αναλογία νερού και μήλων να είναι 2 μέρη νερό και 1 μέρος μήλα. Γιατί όπως θα ρίξετε το νερό μέσα, θα αρχίσουν να επιπλέουν τα κομματάκια του μήλου. Επαναλαμβάνω πάλι, δεν πετάμε τίποτα, ούτε φλούδες, ούτε κοτσάνι, ούτε σπόρους. Γιατί το καθένα από αυτά θα μας δώσει τα δικά του οργανικά στοιχεία μέσα στο μιλόξιδο που θα φτιάξουμε. Επίσης θα προσθέσουμε καλό μέλι που έχουμε σίγουρα, ένα φλιτζάνι του τσαγιού, θα βάλετε το 1/4. Υπολογίστε 2-3 κουταλιές τη σούπας μέλι, θα το ρίξετε και αυτό μέσα και με ένα ξύλινο κουτάλι αρχίστε να το ανακατεύετε καλά. Θα το αφήσετε αυτό περίπου, δηλαδή για μια ώρα θα το ανακατεύετε κάθε τόσο για να λιώσει το μέλι και να ενσωματωθούν όλα τα υλικά μαζί. Μετά θα το καλύψετε από πάνω με τούλι, με διπλό τουλουπάνι ή με γάζες, με γάζα, διπλή γάζα. Θα το στερεώσετε γύρω-γύρω με λάστιχο σφιχτά, ώστε να μην από το πλάι μπορεί να μπει κάτι, κάποιο έντομο, γιατί όταν θα αρχίσει να γίνεται η ζύμωση θα είναι πολύ ελκυστικό για διάφορα έντομα. Και θα βάλετε τώρα το βάζο αυτό σε ένα δροσερό και αρκετά δροσερό χώρο, αλλά εύκολο όμως για σας, ώστε να μπορείτε για μία εβδομάδα να το βγάζετε, με την ξύλινη κουτάλα πάλι να το ανακατεύετε και να το ξαναβάζετε στη θέση του. Θα δείτε ότι θα αρχίσει την τρίτη μέρα περίπου, θα αρχίσει η ζύμωση και θα δείτε ότι υπάρχει αφρός στο επάνω μέρος αυτού του υλικού του νερού, που αυτό θα μας δείξει ότι άρχισε η διαδικασία της ζύμωσης και πλέον τα ζάχαρα μετατρέπονται σε αλκοόλ. Είναι η διαδικασία του κρασιού εν μέρη. Αφήνουμε λοιπόν πάλι, αφού δούμε ότι έχει βγάλει αρκετό αφρό, αφήνουμε το βάζο μας έτσι σκεπασμένο όπως ήταν με το τουλουπάνι για 10-12 μέρες περίπου και τα αφήνουμε εκεί σε αυτό το σημείο, κοιτάζοντας όμως κάθε μέρα, βλέποντας ότι όλα τώρα τα μήλα καθίσανε στο κάτω μέρος του βάζου. Όταν δούμε ότι καθίσανε όλα, είναι έτοιμα για να σουρώσουμε όλο αυτό το υλικό. Πάλι λοιπόν, βάζουμε σε ένα σουρωτήρι τουλουπάνι διπλό και το μεταφέρουμε, το στραγγίζουμε. Θα προσέξετε όμως να μην είναι αραιοϊφασμένο πολύ το τουλουπάνι. Αν είναι, βάλτε τετραπλό, γιατί θέλουμε να πάρουμε τελείως καθαρό προϊόν χωρίς να έχει τίποτα από τα κομματάκια του μήλου. Εκεί λοιπόν όταν το σουρώσουμε θα το μεταφέρουμε σε ένα άλλο καθαρό και στεγνό γυάλινο δοχείο, ώστε να μπούμε στην τελική φάση τώρα του να κάνουμε το μιλόξιδο. Πρέπει λοιπόν, όπως είπα ακόμα μια φορά, να είναι
καθαρά και στεγνά τα χέρια μας που κάνουμε όλη τη διαδικασία και να το στραγγίσουμε πολύ καλά. Αν νομίζετε ότι κάτι έχει μείνει, ξαναπεράστε το μια δεύτερη φορά από το σουρωτήρι και το τουλπάνι. Τώρα λοιπόν, αφού το έχουμε βάλει σε ένα άλλο καθαρό βάζο, το καλύπτουμε πάλι με το τουλουπάνι και τώρα το βάζουμε σε έναν άλλο χώρο που πρέπει να είναι ζεστός, σκοτεινός, αλλά να αερίζεται καλά. Εάν το ντουλάπι σας κάτω από τον νεροχύτη της κουζίνας έχει όλα αυτά τα προσόντα, είναι πολύ καλά να το βάλετε εκεί, γιατί θέλουμε να έχει 25 με 28 βαθμούς θερμοκρασία, να αερίζεται, γιατί εκεί θα μείνει για 1,5 περίπου μήνα. Έχει αρκετή διαδικασία, αλλά στο τέλος όταν ακούσετε όλες τις ιδιότητες, θα πείτε ότι χαλάλι, θα αποζημιωθείτε για όλα τα ωφέλη του. Όλο αυτή τώρα τη διάρκεια των 1,5 μήνα θα μυρίσει, θα έχετε κάποιες μυρωδιές, γιατί είναι αυτή την ξυνήλα που θα πάρετε, αλλά είναι διαδικασία της ζύμωσης. Αυτό λοιπόν, όταν αρχίζει και σας ενοχλεί κάπως η μυρωδιά, είμαστε έτοιμοι στο να το εμφιαλώσουμε. Θα βρείτε μπουκαλάκια, καλύτερα είναι μικρά, τα οποία να είναι σκουρόχρωμα εξωτερικά, γιατί όταν θα αρχίσετε να το χρησιμοποιείτε, θα παίρνει οξυγόνο τη στιγμή που το ανοίγετε. Έτσι θα αρχίσει η οξύδωση. Γι' αυτό καλό είναι αυτό που θα καταναλώσετε το μπουκαλάκι 2-3 εβδομάδες, μετά ανοίγουμε ένα άλλο. Καλό είναι λοιπόν να το βάλετε σε μικρά μπουκαλάκια, διότι είσαστε έτοιμοι να χρησιμοποιήσετε το ολόδικό σας μυλόξιδο. Εκεί λοιπόν στα ντουλάπια, αφού έχετε βιδώσει καλά αυτά τα μπουκαλάκια, τα μεταφέρετε στο ντουλάπι σας και είσαστε έτοιμοι για τη χρήση τους. Τι κάνει λοιπόν το μυλόξιδο? Επειδή έχει πολύ ισχυρά οξέα, απομακρύνει τα νεκρά κύτταρα του δέρματος και έτσι με επαλήψεις που μπορεί να κάνετε κάθε πρωί, θα φύγουν όλα αυτά τα νεκρά κύτταρα. Επίσης, για τα σημάδια του γύρατος, απλώστε λίγο, αλλά χωρίς να έχετε αραιώσει καθόλου το μυλόξιδο, πάνω σε αυτές τις ρητίδες, με μία πατονέτα, τόσο λίγο, αλλά μία ή δύο φορές την ημέρα, και αφήστε το να δράσει για περίπου μισή ώρα και μετά ξεβγάλτε το. Εάν το κάνετε αυτό για 6 εβδομάδες, θα δείτε πολύ μεγάλη διαφορά. Εάν έχετε θέμα με αλλεργίες και όλα, καλό είναι να συμβουλευτείτε πιο πριν το γιατρό σας. Επίσης λένε ότι, επειδή ήδη έχουμε φτιάξει ένα βιολογικό μυλόξιδο εμείς, ότι το μυλόξιδο, επειδή έχει αυτό αντιμυκητιακές και αντιοιϊκές ιδιότητες, βοηθάει στο να προλάβετε για την πρόληψη της ακμής και για τις δερματικές μολύνσεις. Λένε ότι το μυλόξιδο αποφράσει τους πόρους του δέρματος και το κάνει να αναπνέει σωστά, γι' αυτό είναι πολύ αποτελεσματικό για την ακμή. Δεν τα υιοθετείτε, τα ακούτε. Για οτιδήποτε ρωτάτε και το γιατρό σας, ή αν είναι, δεν έχετε πρόβλημα και υπάρχει κάποιο σπυράκι, αυτό με μία μπατονέτα και λίγο μυλόξιδο, άλλωστε είναι τελείως υγιεινό, δεν έχει καμία πρόσληψη, θα βοηθήσει πάρα πολύ την επιδερμίσαντα σας και θα την κάνει να ισορροπήσει, να μην είναι ούτε πολύ λιπαρή ούτε πολύ ξηρή, για να εξισορροπήσει, όπως είπαμε, την παραγωγή σμίγματος. Επίσης, πριν να βάλετε στο πρόσωπό σας τώρα θα διαλύσετε μυλόξιδο με νερό σε ίσα μέρη και κάτω από το σαγόνι θα δοκιμάσετε πρώτα απ' όλα να δείτε μήπως έχετε κάποια αντίδραση. Πάντοτε, όπως είπαμε, την μπατονέτα, αλλά πριν θα έχετε απομακρύνει ό,τι υπάρχει από το πρόσωπο, make-up, υπολείμματα από μακιγιάζ και όλα, για να είναι καθαρή η επιδερμίδα. Ποτέ μην το πλησιάσετε στα μάτια σας. Εάν έχετε έξαρση ακμής και δείτε ότι δεν έχετε αλλεργία, το μυλόξιδο θα σας κάνει να νιώσετε ένα μικρό κάψιμο εκεί επάνω στα σπυράκια σας. Για το λόξιγκα, εάν
πιείτε την ώρα που έχετε έντονο λόξιγκα ένα κουταλάκι του γλυκού μιλόξιδο με ένα κουταλάκι του γλυκού νερό αναμεμειγμένα, θα δείτε ότι πάρα πολύ γρήγορα ο λόξιγκας θα φύγει. Εάν έχετε βραδινές κράμπες, δηλαδή τα πόδια σας είναι από, ίσως από κάποια χάπια που παίρνετε ή έχετε κάποια έτσι ευπάθεια στο να έχετε βραδινές κράμπες στα πόδια, θα βάλετε 1-2 κουταλάκια του γλυκού μιλόξιδο, θα το αναμίξετε με νερό, ένα μικρό ποτηράκι του κρασιού και λίγο μέλι για να σας, να είναι λίγο πιο γλυκό, δηλαδή μισό κουταλάκι μέλι. Αυτό θα το πιείτε μισή ώρα πριν τον ύπνο, μισή με μία ώρα και θα δείτε ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ στο, και θα αποτρέψει τις κράμπες. Επίσης, εάν πίνετε ένα κουταλάκι του γλυκού το πρωί και ένα το βράδυ, όπως λέει η παλιά λαϊκή ιατρική, από αυτό το μιλόξιδο, θα μειωθεί η γλυκόζη στο αίμα και βοηθάει τους διαβητικούς. Για να έχετε υγιή, στυλπνά και έτσι με τα ξένια λαμπερά μαλλιά. Μετά το λούσιμο, στο τελευταίο ξεύγαλμα, βάλτε 2 κουταλιές της σούπας μιλόξιδο σε μισό λίτρο νερό και θα δείτε ότι από την πρώτη φορά πόσο πιο λία, υγιή και στυλπνά θα είναι τα μαλλιά σας. Η μυρωδιά, εάν σας μυρίσει, θα εξαφανιστεί, καθώς θα στεγνώνει η τρίχα. Μην το φοβηθείτε καθόλου. Εάν μετά το φαγητό νιώθετε φούσκωμα και έχετε δυσπεψία, θα αναμίξετε 1 κουταλιά της σούπας μιλόξιδο σε 1 ποτήρι νερό. Θα το πιείτε πριν το γεύμα σας και θα δείτε ότι με το φαγητό, θα φάτε βέβαια, εννοείται παν μέτρων άριστον, κανονικά. Όχι επειδή πια με το μιλόξιδο θα φάμε μισό κατσικάκι. Αφού λοιπόν το φάτε, θα δείτε ότι έχοντας πιει το μιλόξιδο πιο πριν, θα έχει βελτιωθεί πολύ η πέψη σας και δεν θα νιώσετε αυτό το φούσκωμα που σας ενοχλούσε. Εάν τώρα έχετε κάποιες ενδείξεις καούρα στο στομάχι, πιείτε λίγο μιλόξιδο, δηλαδή αυτό 1-2 κουταλάκια του γλυκού πάντα, αραιωμένο σε ένα ποτήρι νερό και θα δείτε ότι θα προλάβετε αυτό το κάψιμο με την πρώτη ένδειξη. Εάν θέλετε να κάνετε μασάζ, ακόμα και το απλό μασάζ, δηλαδή δεν είναι ανάγκη να έχετε κάποιο λόγο για να κάνετε μασάζ και θέλετε να έχετε καλύτερα αποτελέσματα, αναμίξτε 3 μέρη μιλόξιδο σε 1 μέρος ελαιόλαδο, δηλαδή 3 κουταλιές της σούπας μιλόξιδο, 1 κουταλιά ελαιόλαδο, αναμίξτε το καλά και χρησιμοποιήστε το για να κάνετε μασάζ όπου σας αρέσει, ακόμα και σε πονεμένα μέρη. Εάν τώρα έχετε έντονα πονεμένα μέρη, θα βάλετε 3 τέταρτα σε ένα ποτήρι του νερού μιλόξιδο και θα το αναμίξετε με ένα φλιτζάνι του τσαγιού κρύο νερό. Αυτό να είναι κρύο όμως, να μην είναι ζεστό. Αυτό θα το ανάμιγμα, θα το βάλετε αυτή την ανάμιξη σε μέρη που έχετε πολύ πόνο. Εάν λοιπόν κάνετε το μασάζ και ο πόνος ακόμα δείτε ότι έχει πολύ λίγο υποχωρήσει, βρέξτε μία πετσέτα χνουδωτή με το υπόλοιπο, ό,τι έχει υπολοιπεί, ότι υπολείπεται από το μιλόξιδο με το κρύο νερό και θα το βάλετε πάνω στο σημείο που είναι ο πόνος. Θα το αφήσετε αρκετή ώρα όσο το ανέχετε και θα δείτε ότι ο πόνος θα μειωθεί τόσο πολύ ώστε δεν θα σας ενοχλεί πλέον. Εάν έχετε εγκάβματα, θα βάλετε 2 κουταλιές της σούπας μιλόξιδο σε ένα μικρό ποτήρι, ένα ποτηράκι του κρασιού, νερό γεμάτο. Θα το ανακατέψετε και θα δείτε ότι πόσο θα ανακουφίσει τον πόνο και θα μειωθούν οι φουσκάλες που προκαλούνται από τα εγκάβματα. Εάν έχετε πιτηρίδα, πολύ συχνό φαινόμενο στην ξερή επιδερμίδα, βάλτε άμεσα, πριν δηλαδή λουστείτε, περίπου μισή ώρα πριν, στο τριχωτό της κεφαλής κάντε ένα μασάζ με μιλόξιδο όπως είναι, δηλαδή βάλτε σε ένα μικρό μπολάκι λίγο μιλόξιδο, βουτήξτε τα δάχτυλά σας
και αρχίστε να κάνετε έτσι κυκλικό μασάζ μέσα σε όλο το τριχωτό της κεφαλής. Αφήστε το για μισή ώρα και μετά πληθείτε, ξεπληθείτε με το σαμπουάν, λουστείτε με το σαμπουάν που χρησιμοποιείτε, που είναι για την πιτηρίδα ή κάποιο άλλο θεραπευτικό της τρίχας που χρησιμοποιείτε, και θα δείτε στο τέλος τελειώστε πάλι με το ανάμειγμα αυτό που είπαμε, ότι 2 κουταλιές της σούπας μιλόξιδο σε 1/2 λίτρο νερό, και θα δείτε πόσο θα βελτιωθεί μετά από 1-1,5 μήνα περίπου, πόσο θα έχει βελτιωθεί η εμφάνιση της πιτηρίδας. Εάν έχετε πονοκεφάλους, θα βράσετε 1/2 ποτήρι μιλόξιδο, θα εισπνεύσετε τον ατμό για χρονικό διάστημα 15-45 λεπτά και ο πονοκέφαλος θα φύγει. Και τελευταία, θα επαναλάβω για τα σπυράκια, όχι της αχμής, τα σπυράκια που βγαίνουν συνήθως, μπορεί και κάπου εμείς να το έχουμε ερεθίσει με λερωμένο χέρι, 1 μέρο ξύδι, 3 μέρη νερό, θα βουτήξετε βαμβάκι μέσα σε αυτό το μιλόξινο, θα το βάλετε πάνω στα σπυράκια για μερικά λεπτά, θα επαναλάβετε μέχρι να εξαφανιστούν όλα. Πραγματικά είναι πολύ θεραπευτικό, είναι θαυματουργό το μιλόξιδο, και επειδή σας είπα πάρα πολλά απόψε, θα τα περάσω στη σελίδα του φιλόξενου σταθμού του Fly FM, οπότε θα έχετε τη δυνατότητα να τα δείτε, να τα αντιγράψετε και να τα έχετε έτσι σαν τυφλοσούρτη κάπου για μερικά πράγματα που σας ενοχλούν πάρα πολύ.